Πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο σήμερα στη συχνότητά μας. Είναι ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, κύριος Δημήτρης Τσαϊλάς, που είναι και μέλος και ερευνητής του Ινστιτούτου για την Εθνική και Διεθνή Ασφάλεια και Στρατηγική, με πυκνότατη αρθρογραφία και από τον οποίον ζητήσαμε σήμερα να καταθέσει τη δική του οπτική στις τρέχουσες εξελίξεις. Μην ξεχνάμε ότι μόλις έχουμε βγει από την εκλογική διαδικασία οριστικά, την επαναληπτική, στην Τουρκία και εμείς οδεύουμε για δεύτερες εκλογές. Αλλά όλοι λένε ότι το τοπίο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μετασχηματίζεται και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι ο κύριος Τσαϊλάς είναι από εκείνους τους αρθρογράφους που επενδύει πάρα πολλά στο ζήτημα, με την καλή έννοια επενδύει, των θαλάσσιων ζωνών αλλά και τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής γύρω από αυτές. Καλημέρα κύριε Τσαϊλά. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στο κοινό σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Κύριε Τσαϊλά, αβίαστα θα σας ρωτήσει ο ακροατής που δεν είναι εξειδικευμένος, αν εκτιμάτε ότι η επανεβεβαίωση της ισχύος Ερντογάν στην Τουρκία μεταβάλλει και ως προς το τι την εικόνα των σχέσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο, στα ζητήματα δηλαδή της εξωτερικής πολιτικής, αλλά στοχευμένα σε αυτά που αφορούν τον ελληνισμό. Ναι, η σύντομη απάντηση είναι ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Όχι, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αλλά το ζήτημα στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας όσον αφορά τον ελληνισμό είναι χαμηλότερα όσον αφορά τις προτεραιότητες της στρατηγικής που κέρδισε ήδη ο Ερντογάν, που είναι η επιθυμία να οικοδομήσει μια κληρονομιά, να διατηρήσει δηλαδή και να καλλιεργήσει την έννοια της ισχυρής Τουρκίας στην εξωτερική πολιτική. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή την Τουρκία, αυτό που είναι κύριο ζήτημα, είναι οι σχέσεις με τη Συρία, οι σχέσεις με τον ΝΑΤΟ, οι σχέσεις με τους Κούρδους και τριτεύων είναι η ομαλοποίηση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας. Αν λοιπόν στην ατζέντα υψηλά είναι η ισχυροποίηση αυτού που ως αφήγημα ο ίδιος, και όχι μόνο αφήγημα, και στο πεδίο έχει περάσει ότι είμαστε ένας ισχυρός παίχτης στην ευρύτερη περιοχή, είναι το πρωτεύον, δεν επηρεάζει ούτως ή άλλως τους μετασχηματισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και εκεί μας αφορά και εμάς και την Κύπρο. Σαφέστατα, απλώς έθεσα ποιες είναι οι προτεραιότητες. Ναι, ναι. Δηλαδή η εξομάλυνση των σχέσεων με τη Συρία είναι μια ακαθόδης υπόθεση που απαιτεί δραστικές αποφάσεις. Ήδη έγινε συζήτηση στην προεκλογική περίοδο της Τουρκίας, όποιος παρακολούθησε, η επιστροφή των Συρίων προσφύγων. Είτε αναγκαστικά είτε οικειοθελώς. Το αναγκαστικά βέβαια, στο βάζω συσσαγωγικά, μπορεί να μας επηρεάσει όσον αφορά ένα κύμα λαθρομετανάστευσης μέσω του Αιγαίου ή του Εύρου. Αυτό ήταν το κορυφαίο θέμα στην προεκλογική εκστρατεία. Οποιαδήποτε πρόοδος εκεί εξαρτάται όχι μόνο από τη συμφιλίωση με τη Δαμασκό, αλλά και από την παροχή εδάφους σε χώρες διαβίωσης των παλινοστούντων, να το πω έτσι ευγενικά. Δηλαδή μια συμφωνία Τουρκία-Συρίας από μόνη της δεν μπορεί, καταλαβαίνουμε, να εξομαλύνει το δρόμο για την ανοικοδόμηση. Από την άλλη μεριά, οι αντιρρήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης θα πρέπει επίσης να ξεπεραστούν από την Τουρκία. Νωρίτερα αυτό το μήνα η Τουρκία και η Συρία συμφώνησαν να συνεχίσουν το διάλογο, οι προηγούμενοι αντίπαλοι δηλαδή, για την εξομάλυνση σε μια τετραμερή συνάντηση στη Μόσχα, όπως ξέρετε, στην οποία συμμετείχαν η Ρωσία και το Ιράν. Σωστά. Ωστόσο, η Δαμασκός υποστηρίζει ότι η αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων από τη Συρία αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Έτσι λοιπόν, δεν βλέπουμε να γίνεται απόσυρση από τη Συρία. Είναι ένα καθόδες θέμα. Ο Ερντογάν είναι απίθανο να προχωρήσει σε αποχώρηση στρατευμάτων χωρίς να συντρίψει την de facto αυτόνομη διοίκηση του Βορρά υπό την ηγεσία των κουρδικών ομάδων που η Άγκυρα θεωρεί τρομοκράτες.
Άρα είναι το θέμα της ύψης της προτεραιότητας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει, και το έχετε ακούσει αυτό, η άποψη ότι η πολιτική της Τουρκίας πατώ σε δύο βάρκες δεν είναι μία πολιτική, να το πω έτσι, στο πόδι. Έχει ένα στρατηγικό βάθος ως αντίληψη. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε σχέση με τη Δύση, το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άλλη, μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, την άλλη πλευρά, το λεγόμενο Ευρασιατικό μπλοκ. Αδόκιμο, αλλά αυτό χρησιμοποιούν. Ναι. Σωστά. Κοιτάξτε, μία αναβίωση ενταξιακών συνομιλιών της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ως μία μακρινή προοπτική, καθώς θα απαιτούσε ένα θαύμα του Ερντογάν να αποκαταστήσει τον έλεγχο και τις ισορροπίες, δηλαδή το κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς κανόνες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Πικραμένος, πόσο δύσκολο είναι η στιγμή που υπάρχει αυτός ο ισλαμισμός μέσα στο κυβερνών κόμμα. Ωστόσο, αυτή η επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών της Τουρκίας, που χαρακτηρίζεται από μια ανησυχητική κρίση συναλλάγματος, απαιτεί συνεχή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι έχει να διαχειριστεί ένα δίκοπο μαχαίρι. Τώρα, η ροή ξένων επενδύσεων χαρτοφυλακίου προς την Τουρκία έχει σχεδόν σταματήσει εν μέσω των αμφιλεγόμενων οικονομικών πολιτικών του Ερντογάν, όπως λένε οι οικονομολόγοι, με τα διεθνή αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Βλέπουμε ότι, παρατηρούμε μάλλον, οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι η Ντενίς Γκουρντού, η μεγαλύτερη άσκηση, αεροναυτική άσκηση που έβγαζε εκατοντάδες πλοία στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, μπαίνει προς αναστολή έως κατάργηση. Χθες βέβαια ο κύριος Καμπουρίδης είχε την άποψη ότι αυτό μπορεί να γίνεται επειδή και εμείς στείλαμε αντιστοίχως το μήνυμα ότι περιορίζουμε δική μας άσκηση. Όμως λέτε ότι παίζουν όλα ρόλο τελικά. Σαφέστατα. Βρίσκονται στα πρόθυρα μιας οικονομικής κατάρρευσης. Βέβαια, από την άλλη μεριά, ο Ερντογάν υπαγορεύει παντού ότι η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τη θέση της στο ΝΑΤΟ και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πρώτα τηλεφωνήματα που έκανε ήταν με τον Γερμανό ηγέτη και τον Αμερικανό ηγέτη. Όπως λέτε, το διπλό παιχνίδι μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, ο Ερντογάν είναι αδύνατο να το αποχωριστεί από αυτή την πολιτική. Κύριε Τσαϊλά, μου επιτρέπετε μια διακοπή. Επειδή χθες έβλεπα τα τηλεγραφήματα και τα τηλεφωνήματα, και ο Μπάιντεν και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν συνεχάρισαν τον θριαμβευτή Ερντογάν και αναρωτήθηκα, κάποιος από τους τρεις κάνει λάθος? Δεν γίνεται. Και οι τρεις. Και ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος τον συνεχάρισε. Σωστά. Αυτά είναι στα πλαίσια της αυρότητας, πιστεύω. Βέβαια, σαφώς έχουν και πολιτικές προεκτάσεις, αλλά είναι και στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού που έχει η Δύση, εν πάση περιπτώσει. Ίσως ο Ερντογάν να μην προέβαινε σε συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον Biden εάν επανεκλεγόταν. Αλλά είναι οι διαφορές ανατολής Δύσης. Τώρα, από τη μεριά του Ερντογάν καταλαβαίνουμε ότι δεν θα ήθελε να στεναχωρήσει το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν δεδομένων των οικονομικών χειρονομιών του τελευταίου εν όψη των εκλογών. Mm-hmm. Δεν ξεχνάμε ότι ο Πούτιν έδωσε στον Ερντογάν αυτό που λέμε αβάντσο, περαιτέρω πολιτική πίστη στις 17 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, όταν συμφώνησε να παρατείνει τη συμφωνία των σιτηρών στην Ουκρανία που έχει μεσολαβήσει ο Τούρκος ηγέτης. Σωστά. Λοιπόν, ύστερα είδαμε την προκήρυξη, την έναρξη δοκιμών του εργοστασίου, του πυρηνικού εργοστασίου μέσω ίντερνετικών διάβλων του Πούτιν με τον Ερντογάν. Όλα αυτά λοιπόν δείχνει ότι οι εντάσεις με το σύμμαχο του ΝΑΤΟ για την Τουρκία, την Ελλάδα και τους Ελληνοκυπρίους είναι απίθανο να υποχωρήσει, δηλαδή δεδομένης της σημασίας που δίνει ο Ερντογάν στους ενεργειακούς πόρους στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ξοδεύσει πολλά εκατομμύρια λιρών
για την αγορά αυτών των ερευνητικών πλοίων και πλοίων που θα κάνουν τις γεωτρήσεις στη Μεσόγειο. Τώρα, η συχνή διαμάχη όμως με τους δυτικούς που αναμένουν από την Τουρκία για το ΝΑΤΟ είναι μια δικαιολογημένη διαμάχη που αφορά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Αυτό θα το δούμε στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν βλέπω μια απαλλαγή από τα ρωσικά συστήματα αεράμινας S-400. Είναι αδύνατο αυτό να το αποδεχτεί η Άγκυρα, εφόσον η σχέση με τη Μόσχα παραμένει στρατηγικής σημασίας. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νικόλας, πείτε στον κύριο Τσαϊλά ότι υπάρχουν και αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά της Δύσης, διότι από τη μία λέμε ότι μειώνεται η ροή ξένου χαρτοφυλακίου στην Τουρκία, από την άλλη όμως βαριές βιομηχανίες της Ευρώπης και κυρίως η αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να κάνει επενδύσεις και να ανοίγει γραμμές παραγωγής στην Τουρκία και η ίδια η Τουρκία αναπτύσσει αντίστοιχη βιομηχανία. Αυτές οι αντιφάσεις δεν ενδυναμώνουν τον Ερντογάν? Σαφέστατα. Και πέραν αυτού θα πρόσθετα και τους στενότερους δεσμούς με την Κίνα. Είναι ένα νέο κεφάλαιο κατά τη θητεία, αυτή την τρίτη θητεία του Ερντογάν θα αφιερώσει, εκτιμούν τα Ινστιτούτα Αναλύσεων, θα αφιερώσει μια ισχυρότερη προσπάθεια για την υλοποίηση του λεγόμενου σχεδίου του διαδρόμου, του δρόμου του μεταξιού, μια οδό μεταφοράς που συνδέει τα εδάφη του Αζερμπαϊτζάν μέσω της Αρμενίας και θα παρέχει έτσι στην Τουρκία απευθείας σύνδεση με το Αζερμπαϊτζάν σε μια προσπάθεια να εδραιώσει την Τουρκία ένα νέο ρόλο στον Καυκάσιο, εκεί στην Καυκάσιο περιοχή, να αποκτήσει πρόσβαση στην Κασπία θάλασσα και να ενισχύσει τους δεσμούς με όλα τα τουρκικά κράτη της Κεντρικής Ασίας. Πόσο αυτό, αυτό βέβαια θα καταλαβαίνω, θέλετε να με ρωτήσετε, θα απαιτούσε μια εξομάλυνση με την Αρμενία στη διαχείριση των εντάσσεων με το Ιράν και τη συνέχιση του διαλόγου με την Ρωσία. Και με την Κίνα πόσο εύκολο είναι, όταν μέχρι χθες η Κίνα κοιτούσε λίγο καχύποπτα την Τουρκία, ιδίως για τους Ουιγούρους, πόσο εύκολο είναι? Σαφέστατα υπάρχουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά την Κίνα. Ο Ερντογάν έχει σε μεγάλο βαθμό υπαναχωρήσει από την κριτική της μεταχείρισης της κοινότητας των Ουιγούρων και έθεσε την προοπτική της ένταξης στην Τουρκία στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης με επικεφαλής στη Ρωσία και την Κίνα, δεχόμενος δηλαδή αυτές τις υπαναχωρήσεις. Παρά την επιφυλακτικότητα του Πεκίνου, θα μπορούσε να πιέσει για στενότερους δυσμούς με την Ανατολή. Για να έρθουμε λίγο στα κάθη μας. Άρα εσείς δεν βλέπετε να επιταχύνει μια διαδικασία εξομάλυνσης, και αν πάμε σε διαδικασία εξομάλυνσης, τη φαντάζεστε ότι θα είναι επίσης όρης ή αλατούρκα? Αυτό θα εξαρτηθεί από την εθνική μας ισχύ. Τα πάντα εδώ εστιαζόμαστε, δηλαδή δεν πρέπει να ετεροπροσδιοριζόμαστε από την Τουρκία. Πρέπει να αυτοπροσδιοριζόμαστε και για να αυτοπροσδιοριστούμε πρέπει να εκμεταλλευόμαστε, να υποστηρίζουμε, να πάρτε όποιο ρήμα θέλετε, να αναπτύσσουμε μια έξυπνη ισχύ. Δηλαδή αυτή η τμηματική επέκταση των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια στην υπηρετική Ελλάδα, στην Εύβοια και νότια της Κρήτης, είναι μια σημαντική πράξη που απαιτεί βέβαια να έχουμε και τις δυνατότητες να το κάνουμε αυτό. Μισό λεπτό. Σημαντική πράξη είναι, εάν όμως ισχύει το πρωτοσέλιδο για παράδειγμα του κυρίου Κοτάκη ότι σε αντίστοιξη θα πάρουν διαδρόμους ακόμη και στη ράχη νησιών του κεντρικού και ανατολικού Αιγαίου, είναι σημαντική ή είναι υποχώρηση? Δεν το βλέπω ως υποχώρηση. Παντού υπάρχει μια διεθνή πρακτική, δημιουργία διαδρόμων, δηλαδή ελεύθερης ναυσιπλοείας για το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας, καθότσον δεν την ικανοποιεί ο ορισμός της αυλαβούς διελεύσεως, αυτό εννοείται. Εντάξει, δεν το βλέπω ως υποχώρηση. Κοιτάξτε, σε μια διαπραγμάτευση, ο διαπραγματεύομαι σημαίνει κάτι δίνω, κάτι παίρνω. Είναι πιο σημαντικό δηλαδή
η οριοθέτηση της χωρικής, της αύξησης της χωρικής θαλάσσης της ηγελίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, που αυτό και προμηνύει και μια λύση όσον αφορά αυτό που έλεγε στο αέριο χώρο τα 10 ναυτικά μίλια, ενώ στο θαλάσσιο χώρο τα 6 ναυτικά μίλια. Το πάμε στα 12 και τελείωσε αυτό. Είναι πιο σημαντικό αυτό που παίρνουμε από αυτό που πιθανώς να δώσουμε τους διαδρόμους ναυσιπλοείας. Ο κ. Κωτάκης πάντως δεν μιλάει για διαδρόμους ναυσιπλοείας. Λέει ότι στο υπόλοιπο Αιγαίο να πάμε σε επέκταση. Έτσι λέει το σχέδιο. Δεν σημαίνει ότι ισχύει. Ότι κατά τις πληροφορίες το σχέδιο λέει σε άλλες περιοχές να πάμε σε 7, 8, 9 μίλια τους παλιούς δακτύλους επί Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό δεν συνιστά υποχώρηση όταν η επέκταση των χωρικών υδάτων, προφανώς σε μια διαπραγμάτευση, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, αλλά κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις στο σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας και όχι των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν είμαι σίγουρος για το δημοσίευμα. Δεν το έχω μελετήσει το δημοσίευμα αυτό. Στο δικό μου το μυαλό είναι αυτό που εξετάζω και εξετάζουμε και ως Ινστιτούτα, είναι η ελεύθερη ναυσιπλοεία, διαδρόμους ελεύθερης ναυσιπλοείας και όχι κάτι άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα θα το δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να γίνουμε μάντης των εξελίξεων. Απλώς εκτιμήσεις κάνουμε. Άρα εσείς βλέπετε να πάμε σε μια αργόσυρτη διαδικασία ή, όπως λένε άλλοι, ο Ερντογάν θα εμφανιστεί επισπεύδων, διότι στα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας κάτι θα ήθελε να εμφανίσει στο ακροατήριό του? Κοιτάξτε, εγώ όπως λέω πάντα, τα σύνορα μπορούν και να αλλάξουν. Δεν είναι απλά γεωγραφικές γραμμές πάνω σε χάρτες. Τα σύνορα εξαρτώνται από την ισχύ των κρατών. Όλοι βέβαια γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν σχέδια, επιχειρησιακές διαδικασίες για την αντιμετώπιση του οποιοδήποτε σενάριου πολέμου, αλλά και ακόμα και των προκλήσεων. Απαιτούμε λοιπόν από τους σχεδιαστές στρατηγικής να αναλαμβάνουν σοβαρά την ευθύνη της υποχρέωσης, της φροντίδας και του προϋπολογισμού κατάλληλα για τη λειτουργία και την επιχειρησιακή επιτυχία των ενόπλων δυνάμεων αλλά και των διπλωματικών μας αρχών. Το να περιμένεις να εμφανιστεί η κακιά ώρα είναι μια, ξέρετε, κακή πορεία δράσης. Σε μια εποχή που η αναδυόμενη τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τον πόλεμο και την κοινωνία ταυτόχρονα, πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, όπως είπατε, δίνω μεγάλη βάση όσον αφορά τη θαλάσσια κυριαρχία. Με προλάβατε, γιατί αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Ελάτε, ελάτε. Ναι. Όταν λέμε βέβαια θαλάσσια κυριαρχία, για να μην αποπροσανατολίζω τους ακροατές σας, ως αξιωματικός του ναυτικού δεν υποστηρίζω ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό ναυτικό μόνο. Εννοούμε μια διακλαδική έτσι επιχείρηση όπου και ο χερσαίες δυνάμεις και η αεροπορία και το ναυτικό διακλαδικά θα προχωρήσουμε στην αδιαφυσβήτητη κυριαρχία των θαλασσών, οι οποίες είναι ζωτικές για τον ελληνικό χώρο. Και πέραν αυτού είναι ότι τα ελληνικά ναυπηγεία, παραδείγματος χάρη, και αυτά είναι ένα σημαντικό ρόλο, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ναυτική στρατηγική. Η αεροπορία για την επιβίωση των πλοίων που θα επιχειρούν στις θάλασσες απαιτείται και ισχυρή αεροπορία. Άρα κάνουμε μια επιστροφή στη γεωπολιτική. Σήμερα η ιστορία έχει επιστρέψει και η γεωπολιτική είναι κεντρική στα εθνικά μας ζητήματα και συμφέροντα. Ξέρετε, δεκάδες χρόνια πολέμου, τρισεκατομμύρια οικονομικών πόρων επενδύθηκαν σε αυτή την προσπάθεια διαμόρφωσης του κοινωνικού συστήματος ανθρώπων που αδιαφορεί για τα κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και για την εθνική κυριαρχία, προκρίνοντας διεθνιστικά μοντέλα και ρασιοναλιστικές ουτοπίες. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Η θάλασσα, ξέρω εγώ, δεν έχει σύνορα. Η θάλασσα είναι για τα ψάρια. Τα ψάρια παντού είναι τα ίδια
διάφορες τέτοιες παραφιλολογίες. Κατά κανόνα όμως πρέπει να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε στρατηγικά. Το να σκεφτόμαστε στρατηγικά σημαίνει να αποφασίζουμε για τις προτεραιότητες και να βάζουμε εθνικούς στόχους. Μια αρμοδιότητα που έχουμε χάσει πριν από καιρό, όταν προσπαθούσαμε να αναθέσουμε την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε αμυντικούς θεσμούς όπως το ΝΑΤΟ. Τώρα έχουμε αντιληφθεί το πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας συνοστισμός δυνάμεων στη Μεσόγειο θάλασσα. Πέραν της Τουρκίας και της Ρωσίας υπάρχει και η Κίνα, υπάρχει και το Ιράν που επιδιώκουν να αμφισβητήσουν αυτή την καταραίουσα τάξη ασφάλειας στη Μεσόγειο, όπου εργάζονται για να αποκτήσουν επιρροή σε μια περιοχή που γίνεται όλο και πιο αμφισβητούμενη και που παραμένει κεντρική γεωπολιτική του δικού μας ημισφαιρίου όπου ζούμε. Είδατε τις προάλλες τι έγινε με την απόφαση των Ιταλών, την απόφαση μάλλον, την παρέννηση των Ιταλών, ότι εντάξει, στον Ισνέτ πρέπει να συμμετέχει και η Τουρκία. Mm-hmm. Μας προδώσαν, μας κάναν, μας ράναν, τίποτα δεν είναι. Τα συμφέροντα κάθε κράτους αφορούν το ίδιο το κράτος. Καλά το λέτε. Το θέμα είναι αν εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τι προτάσουμε ως συμφέροντά μας. Αυτό είναι το θέμα. Θα λυπήσω και θα πω ότι δυστυχώς δεν διακρίνω μια θαλάσσια στρατηγική. Εν τω μεταξύ για τον ελληνισμό αυτές οι θάλασσες είναι πνεύμονες για την επιβίωση εδώ και 22 αιώνες. Εάν λοιπόν οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Αθήνα επιθυμεί να έχει ρόλο εδώ, θα πρέπει να αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική δίνοντας προτεραιότητα στην ελεύθερη χρήση των θαλασσών και όχι στις συζητήσεις μόνο για την κυριαρχία της. Αυτό απαιτεί προσπάθειες για τη στρατηγική δίνοντας προτεραιότητα και ενίσχυση της δημοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και την ενίσχυση παλαιών και νέων συμμαχιών σε όλες τις ακτές της Μεσογείου. Το γεγονός ότι εμφανίζεται μια ραγδαία επανατοποθέτηση μεταξύ Άγκυρας Καΐρου, Καΐρου Άγκυρας, αποκαταστούν τις διπλωματικές τους επαφές σε επίπεδο σχέσης, σε επίπεδο πρεσβευτών, με δεδομένο ότι εμείς έχουμε μια τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο, έχοντας αφήσει τα πέραν του 28ου μεσημβρινού για το μέλλον. Σας βάζει σε υποψίες ότι θα μπορούσε αυτή η επαναπροσέγγιση να κολλήσει την Τουρκία σε ζωτικό χώρο που κανονικά δεν θα έπρεπε να συζητιέται και να κουμπώσει έτσι και με το παράνομο μεν τουρκολιβικό που όμως για την ώρα στο πεδίο παράγει δεδομένα? Ναι. Παρά το γεγονός ότι κάνει προσεγγίσεις η Τουρκία με τα άλλα κράτη της Μεσογείου, είναι βάση της προσπάθειάς της να οικοδομήσει αυτή τη γαλάζια πατρίδα, για την οποία έχει δεχθεί κριτική ο Ερντογάν, ότι μετά τη συμφωνία με την Αίγυπτο, την Ελληνο-Αιγυπτιακή συμφωνία, ότι χάθηκε η μισή γαλάζια πατρίδα. Και αυτό βέβαια δεν είναι θέμα η γαλάζια πατρίδα. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι η σύνδεση της Τουρκίας με τους πλούσιους πόρους στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Και βλέπει βέβαια η Τουρκία ως το αντίπαλο δέος τον ελληνισμό και τη Γαλλία. Τώρα, εάν θα προσεγγίσει την Αίγυπτο, τώρα δεν ξέρω αν είναι ελπίδα ή αν θέλετε μια έτσι, ένα πρόκριμα μια σκέψη, αλλά δεν το βλέπω όσο υπάρχει στα πράγματα ο Σίση στην παρούσα κατάσταση. Εξάλλου για στρατηγική μιλάμε για παρόντα χρόνο και τόπο. Εδώ λοιπόν ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι ουσιαστικός, ιδιαίτερα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Μπορούμε να αναπτύξουμε όμως διμερείς δεσμούς ακόμα πιο ισχυρούς με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, την Ιορδανία. Μην ξεχνάμε ότι ήμασταν εμείς, η Ελλάδα, ο ελληνισμός, αυτός ο συνδετικός κρίκος όσον αφορά τις συμφωνίες του Ισραήλ με την Αίγυπτο.
οι δύο τριμερείς συμφωνίες, δηλαδή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, ήταν οι βασικές συμφωνίες που φέρανε σε σύγκληση τους Αιγυπτίους με το Ισραήλ. Σε μια προώθηση ειρήνης και σταθερότητας. Δεν το ξεχνώμε, κύριε Τσαϊλά. Ωστόσο, από την άλλη, θα σας πει κάποιος ευλόγος. Εμείς μετράμε με υποδεκάμετρο στην κυριολεξία την απόσταση με την Κυπριακή Δημοκρατία, με την Κύπρο. Εμείς, συνολικά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα άλλα φαντάζουν λίγο πολυτέλεια όταν δεν έχεις λύσει το βασικό. Δεν έχεις αντίληψη του ρόλου στρατηγική βάθους που παίζει η Κύπρος. Ή έχεις και δεν τολμάς, να το πω διαφορετικά. Ναι, ναι, σωστά το λέτε. Δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Πάντως τους αδελφούς Κυπρίους δεν τους έχουμε αφήσει στην τύχη τους. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτός ο διάλογος όσον αφορά τα τουρκοκυπριακά, τη λύση. Ευγενικά το λέτε, το κατάλαβα. Κύριε Τσαϊλά, θέλω να κλείσουμε αυτή τη σημερινή επαφή με ένα ερώτημα που έρχεται από ακροάτρια. Και με ρωτάει εδώ η φίλη μας η Κάρμεν. Προς εσάς το ερώτημα. Πιστεύει ο κύριος Τσαϊλάς ότι στο βάθος η Ελλάδα διαπραγματεύεται εν τέλει τα του οίκου της, ενώ οι άλλες δυνάμεις κανονίζουν για τα δικά τους συμφέροντα, αδιαφορώντας για τα συμφέροντα της Ελλάδας, και καλά κάνουν αυτές. Εμείς όμως, μήπως διαπραγματευόμαστε τα του οίκου μας, λέει η Κάρμεν. Τι να πω, διαπραγματευόμαστε τα του οίκου μας. Δηλαδή δεν λαμβάνουμε υπόψη τη θέληση των υπολείπων, θέλει να πει η ακροατή σας. Δεν έχω καταλάβει. Θέλει να πει ότι οι άλλοι κοιτάζουν τα δικά τους συμφέροντα, εμείς όχι τα δικά μας, αυτό λέει. Δεν το νομίζω. Νομίζω θα κοιτάζουμε τα συμφέροντά μας ανάλογα με την ισχύ που έχουμε. Όπως σας είπα προηγουμένως, είναι αδιανόητο, παραδείγματος χάρη, να λέμε ότι κατέχουμε το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας και δεν έχουμε ένα ελληνικό ναυπηγείο αξιόλογο στη Μεσόγειο θάλασσα. Μάλιστα. Αυτές όλες οι στρατηγικές αντικατοπτρίζουν μια σημαντική εξέλιξη στην προσέγγιση της Ελλάδος όσον αφορά στην άμυνα, την ανάσχεση, την αποτροπή που παραδοσιακά επικεντρωνόταν μόνο σε δυνάμεις κρούσης που εμπλέκονταν σε ένοπλη αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια δηλαδή εισβολή στην επικράτεια της Ελλάδος. Είναι αυτό το περιβόητο, δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν δίδουμε τίποτα. Αυτό πρέπει να αλλάξει και να βρεθεί ένα όραμα, ένα νέο όραμα. Και αυτό που υποστηρίζω εγώ, το νέο μας όραμα πρέπει να είναι η θαλασσοκρατία. Μια ελληνική λέξη που πρέπει να μπει στο λεξιλόγιό μας. Θαλασσοκρατία, που δεν σημαίνει βέβαια μόνο ισχυρό ναυτικό, αλλά και ισχυρή αεροπορία και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις που να μπορούν να αποτρέψουν το οποιοδήποτε επιβουλεύεται την εθνική μας ακεραιότητα. Κύριε Τσαϊλά, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την επαφή σήμερα, πρωί Τετάρτης. Να είστε καλά. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίδη, και εγώ σας ευχαριστώ.